Επεισόδιο σήμερα το πρωί στην Κάτω Αχαΐα, όταν μετανάστες που διέμεναν σε σεισμόπληκτο υποκατεδάφιση σπίτι, έκαψαν χριστιανικές εικόνες, δύο σταυρούς και κάποια μικροέπιπλα. Σύμφωνα με τον επικεφαλή της αντιπολίτευσης, Θανάση Ραφτακόπουλο, το γεγονός καταγγέλθηκε άμεσα. Στο σημείο έσπευσαν κάποιοι κάτοικοι, αλλά δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Ένας από αυτούς πέταξε κάποια έπιπλα από πάνω. Είχε πετάξει κάποια έπιπλα από πάνω και πήρε και εικονίσματα και από το σπίτι πάνω, αλλά και από το δίπλα από την εκκλησία, από το εικονοστάσι. Έβαλε φωτιά και στα εικονίσματα, αλλά και σε δύο σταυρούς. Και καταλαβαίνετε τώρα το τι έγινε. Οι εικόνες και σταυροί είχαν ήδη καεί. Το σπίτι βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και σύμφωνα με τους κατοίκους, οι μουσουλμάνοι μετανάστες πήραν τις εικόνες από γειτονικό παρεκκλήσι. Όταν στο σημείο έφτασε ο κύριος Ραφτακόπουλος, οι μουσουλμάνοι φώναζαν Αλλάχ. Εκλήθη η αστυνομία και έγιναν προσαγωγές. Από τον Αλλάχ, ναι. Τίποτα άλλο, δεν έλεγε τίποτα, δεν μιλούσε ελληνικά. Είναι σε καθημερινή βάση αυτό το φαινόμενο, γιατί έρχεται και η αστυνομία. Στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι, δεν ξέρω τώρα πώς και τι. Η αστυνομία πάντα και μαζεύονται κάποια άτομα το βράδυ επί το πλήστον, που δεν γνωρίζουν πόσοι και τι είναι.